Καλησπέρα από το εκπαιδευτικό κέντρο της Entranet. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας δείξω με ποιο τρόπο γίνονται τα σενάρια στο Housemate. Καταρχήν, τι είναι τα σενάρια. Τα σενάρια είναι γκρουπαρισμένες εντολές. Π.χ. λέω καλημέρα για να ανοίξουν όλα τα φώτα μαζί. Ή λέω καληνύχτα για να σβήσουν όλα τα φώτα και να μπει ο θερμοστάτης στους 18 βαθμούς. Ή θέλω να ανοίξω το φως της κουζίνας, το ρολό στο σαλόνι και να βάλω τη θερμοκρασία στους 25, και αυτό είναι ένα σενάριο. Ο τρόπος με τον οποίο καταρχήν ενεργοποιείς τα σενάρια είναι ο εξής. Από την οθόνη του Housemate πατάμε σενάρια και όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε δύο. Έχουμε ένα σενάριο που ανοίγει όλα τα φώτα μαζί, το καλημέρα, και ένα σενάριο που σβήνει όλα τα φώτα μαζί, το καληνύχτα. Αυτά όλα φυσικά στο Housemate μπορείς και να τα πεις. Hey Ελίζα, καλημέρα. Ενεργοποίησα το σενάριο, καλημέρα. Hey Ελίζα, καληνύχτα. Ενεργοποίησα το σενάριο. Λοιπόν, καληνύχτα. Και η Ελίζα θα κάνει ακριβώς αυτό που της είπες. Τώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σενάριο. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Παίρνουμε το κινητό μας και ανοίγουμε την εφαρμογή. Και πατάμε τα σενάρια. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχουμε το καλημέρα, καληνύχτα, που φυσικά και πάλι μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε απλά πατώντας τα. Και ας πούμε τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σενάριο. Πατάμε στο εισάγεται νέο σενάριο, στο οποίο, στο όνομα του σενάριου, το ονομάζουμε ας πούμε ότι είναι ώρα για ταινία. Γράφω λοιπόν ταινία και λέμε ότι στην ταινία θέλω να ανοίγει το φως στο γραφείο και στην τραπεζαρία μόνο και ο θερμοστάτης θα πηγαίνει στους 23 βαθμούς. Πατάω ένα αποθήκευση, έχει περάσει ήδη εδώ, έχει περάσει ήδη στην οθόνη και φυσικά μπορώ να μιλήσω και να πω «Hey Ελίζα, ταινία». Ενεργοποίησα το σενάριο. Και το σενάριο ταινία έκανε ακριβώς αυτά που του είχαμε δηλώσει. Τα σενάρια κάνουν τη ζωή όλων μας λίγο ευκολότερη. Housemate, το ευκολότερο σύστημα έξυπνου σπιτιού που έγινε ποτέ.